Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας της Κορίνθου παρουσίασε τις νέες μεταγραφές που έγιναν και το ρόστερ της ομάδας που έχει υψηλούς στόχους στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πολλοί από εμάς εδώ που βρισκόμαστε, γνωριζόμαστε και βλεπόμαστε καθημερινά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε. Ίσως βλέπω στα πρόσωπά σας ότι υπάρχει μια απογοήτευση για τη μικρή προσέλευση. Θα σας πω κάτι από τη λίγη εμπειρία που έχω. Για να πετύχεις τους στόχους σου και να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα, από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις. Θεωρώ ότι αυτή η πρώτη συνάντηση εδώ που γίνεται και η παρουσίαση των ποδοσφαιριστών για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, σίγουρα έχει και τις δυσκολίες της. Να είστε σίγουροι ότι την επόμενη φορά που η ομάδα της Κορίνθου θα ξαναπαρουσιάσει κάτι, είτε είναι αυτό ποδοσφαιριστές είτε κάποια επιτυχία, θα είμαστε πολύ περισσότεροι. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο που με εμπιστεύεται σε αυτή την πολύ σοβαρή θέση, να είμαι πρόεδρος στη μεγαλύτερη ομάδα του νομού, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι χρηματοδοτούν αυτή την προσπάθεια. Με λυπεί το γεγονός, και δεν έχω λόγους να μην το αναφέρω, η μη παρουσία των δύο μελών του Συμβουλίου. Γιατί ο ένας είναι δικαιολογημένος, ο κ. Αντωνόπουλος, ο οποίος βρίσκεται σε διακοπές και δεν μπορούσε να το αναβάλει με την οικογένειά του. Είναι απόλυτα δικαιολογημένος. Απορώ γιατί δεν βρίσκεται εδώ ο κύριος Κοντογιαννάκης, ο οποίος είναι αλφα αντιπρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος δεν είναι εδώ και δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν είναι εδώ, αδικαιολογήτως, και ο κύριος Παπακυριάκος, που κάνει φοβερή εντύπωση. Δεν θα θέλω να σταθώ σε αυτές τις απουσίες. Η ομάδα της Κορίνθου, και θα κλείσω εδώ, να συνεχίσω στην παρουσίαση, διοικείται από Κορίνθιους, όχι μόνο διοικητικά, αλλά και τεχνικά. Πράγμα το οποίο είχε πάρα πολλά χρόνια, αν θυμάμαι καλά, εγώ να συμβεί. Και τα 5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Κορίνθη και επιφανείς επιχειρηματίες και το τεχνικό team απαρτίζεται από Κορίνθιους, επιτυχημένους και ανθρώπους που έχουν γράψει ιστορία στην Αλφα Εθνική. Θα συνεχίσω με την παρουσίαση. Σε αυτή την προσπάθεια φέτος που έγινε από το Συμβούλιο και γενικότερα και με τις εισηγήσεις του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή, η ομάδα της Κορίνθου έφερε στην οικογένειά της ποδοσφαιριστές από μεγαλύτερες κατηγορίες και με συμμετοχές, αλλά και με πολύ μεγάλη αξία. Ξεκινώντας από τον τερματοφύλακα της Κορίνθου, τον Καλομύρη τον Γιώργο, ο οποίος έρχεται από την Καλαμάτα με τριετή παρουσία. Συνεχίζοντας, θα ήθελα να καλωσορίσω στην οικογένεια της Κορίνθου έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει παίξει σε εθνική ομάδα και έχει πολυετή παρουσία σε μεγάλες κατηγορίες. Αυτός είναι ο Γιάροσλαβ Ποπιέλα. Ένα άλλο παιδί που έρχεται πάλι από πολυετή πορεία είναι ο Τζίμας Ιωάννης. Ακόμα ένας ποδοσφαιριστής με πολυετή πορεία, όχι μόνο στη Β' Εθνική, αλλά και στην Α' Εθνική. Πέρσι αγωνιζόταν στο Θρασίβουλο, είναι ο Μπελεγκρίνης Άκης. Διαβάστε τη φανέλα, κύριε, πάλι. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την τιμή που μου έκανε να αναλάβω την ομάδα σε μια δύσκολη καμπή. Και λέω σε μια δύσκολη καμπή, γιατί η ομάδα μετά τις διοικητικές αλλαγές που επήλθαν άλλαξε και σαν διοίκηση, αλλά άλλαξε σχεδόν όλο το ρόστερ και όπως είδατε εδώ πέρα έχουμε 18 καινούριους παίχτες. Που σημαίνει ότι η ομάδα χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά όσον αφορά τη χημεία της και το δέσιμό της. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, είναι θέμα χρόνου.
Για μένα είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι στην ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Τσουμάνη. Είναι μεγάλη τιμή που έχω κοντά μου τον κύριο Στέφα, με τον οποίο υπήρξα συμπαίκτης και τον θεωρούσα από παλιά και τώρα μια πολύ μεγάλη δύναμη και για το κορυφαίο ποδόσφαιρο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ευτυχή συγκυρία που συνεργάζομαι με τον κύριο Στέφα. Μπορώ και εγώ με τη σειρά μου να δώσω συγχαρητήρια στη διοίκηση, σε όλους όσους συνεργάζονται, τον προπονητή, το τεχνικό team, καθώς επίσης και στους ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν οικονομικά αυτή την προσπάθεια, καθώς επίσης και να καλωσορίσω τα παιδιά που ήρθαν και φοράνε τη φανέλα της ιστορικής Κορίνθου και τους ενημερώνω ότι τους πάει στους περισσότερους από αυτούς. Θα ήθελα να πω, σε σχέση με την παρουσία που έγινε η συζήτηση προηγουμένως, ότι οι δύσκολες πορείες είναι μοναχικές. Και επειδή οι μοναχικές πορείες θέλουν άντρες και άντρες δυνατούς, και επειδή οι άντρες στις δύσκολες στιγμές ή στις στιγμές που είναι μόνοι τους αποφασίζουν για το τι θα κάνουν στη ζωή τους, είμαι σίγουρος ότι αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι που είναι γύρω από την ομάδα και όλοι εμείς που αγαπάμε αυτή την ομάδα, θα είμαστε εμείς οι ίδιοι οι δυνατοί, οι οποίοι θα φέρουμε και τους υπολείπους στο γήπεδο και γενικά θα τους φέρουμε κοντά στην ομάδα. Είμαι υποχρεωμένος να δώσω συγχαρητήρια στη διοίκηση που έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να φέρει όλους αυτούς τους καλούς παίχτες. Διαβάζω εφημερίδες και λένε ότι η Ρεάλ πήρε τον Ρονάλντο. 100 εκατομμύρια. Δυνατότητες είναι για τον Ρονάλντο. Η Κόρινθο τώρα έκανε υπέρβαση των δυνατοτήτων, των οικονομικών δυνατοτήτων που έχει και έφερε τόσους καλούς παίχτες. Δεν μπορεί μια διοίκηση μόνη της να βγάλει την ομάδα πέρα. Δεν μπορούν αυτοί οι παίχτες, οι καλοί παίχτες, να δώσουν το άπαντο δυνάμεών τους, αν δεν υπάρχουν φύλλα στην κερκίδα. Δεν ζητάμε μόνο οικονομική βοήθεια από τον κόσμο και ηθική βοήθεια. Και η μεγαλύτερη ηθική βοήθεια.